Sport. Score. Record. My radio. Τώρα. Παύλος Αχτούρη, ο οποίος θα είναι στην άλλη της τηλεφωνικής γραμμής για τόσο λίγο. Γιατί είχαμε πει για το ότι το Ρεντάρο με χθες έβγαλε ένα θέμα για το στάδιο Εθνής και Φιλίας. Και να πούμε ότι χθες ο Άρης, μάλλον ανακοινώθηκε, ότι ο Άρης θα πάρει το Αλεξάνδριο για 9 χρόνια. Για 9 χρόνια. Ναι. Όμως και να μας πει και έχει κάνει και ρεπορτάζ για το Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας χθες. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 87-83. Παύλος Αχτούρης, στην έλεγχη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, μεγάλε. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Πώς είσαι? Καλά. Όλα καλά. Ταλαιπωρούμε και εγώ όπως οι υπόλοιποι Αθήνα στους δρόμους της πόλης. Αυτά είναι. Το βγάλαμε μαζί με τα σχολεία, έτσι. Έτσι ακριβώς. Να πούμε και καλή επιτυχία, να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ναι. Καλή σχολική σεζόν. Και καλή πρόοδο. Και καλή πρόοδο. Και τα κινητά σε ερμάρια κλειδωμένα πλέον. Ναι, όντως. Το Γιάννη τώρα που το ξέρει, τώρα το έργο το βλέπει. Μην έρθει καμιά τιμωρία για το παιδί που λέει θα γίνει τα ερμάρια, είδε. Αυτά είναι. Για πες εσύ, διαβάσαμε λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο Ρεντάρου με χθες, το οποίο αφορά το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και αυτό το περίφημο πια θέμα που γίνει και ανέκδοτο έτσι όπως είναι η κατάσταση, αναφορικά με τα air condition κτλ. Επειδή είναι στην επικαιρότητα γενικά στάδιο και Φιλίας για πολλούς και διαφορούς λόγους, το ένα είναι αυτό που έφυγε νωρίτερα μετά την ιστορία με το Αλεξάνδριο και τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να το δώσει για 9 χρόνια στο Άρη για να αξιοποιήσει. Και καλά κάνει, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται με τα γήπεδα γενικώς. Παιδιά, Παύλο, να πω κάτι σε αυτό. 9 χρόνια, πού να προλάβει να επενδύσει και τι να προλάβει να πάρει πίσω, δηλαδή. Ναι, καλύ... όμως τι γίνεται, Γιάννη, υπάρχει μια διαφορά. Στο Αλεξάνδριο έχουν γίνει και κάποιες διορθωτικές ενέργειες, παύλα κρατικές παρεμβάσεις τελευταία χρόνια. Ναι. Οπότε έτσι ο Άρης ξεκινά μια άλλη αφετηρία. Ότι είναι πιο έτοιμο. Ναι, όπως και επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, γιατί εγώ το ακούω σαν επιχείρημα. Από την πλευρά των φίλων του Παναθηναϊκού, γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν για το ΆΚΑ, υπάρχει μεγάλη διαφορά στα δύο γήπεδα που αφορούν τις ομάδες, δηλαδή το ΆΚΑ και το ΣΕΦ. Mm-hmm. Αφενός το ένα είναι ένα γήπεδο δεκαετία του 80, αρχές δεκαετία του 80, το άλλο ένα γήπεδο στα μέσα δεκαετία του 90. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για τελείως διαφορετική κατασκευή, με άλλες υποδομές, άλλες δυνατότητες και βεβαίως όταν θες να κάνεις εργασίες ανακαίνησης ή βελτιωτικά έργα, είναι πολύ πιο εύκολο σε ένα γήπεδο που είναι πιο σύγχρονο από ένα γήπεδο που είναι 40 χρονών. Ναι, ναι. Και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο περιβάλλοντας χώρος, έτσι. Ναι, για να το δέσω από την ιστορία του κλιματιστικού, το κλιματιστικό μπήκε όταν φτιάχτηκε το γήπεδο. Ένα γήπεδο το οποίο το πρωτοέδαμε στα μέσα δεκαετία του 80. Λοιπόν, από τότε δεν είχε γίνει ποτέ κάποια παρέμβαση να διορθωθεί ο κλιματιστικό κλιματισμό. 40 χρόνια αυτό το σύστημα. Απίστευτο αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει, απίστευτο είναι όμω ελληνικό. Γιατί μας προκαλεί εντύπωση. Δεν νομίζω ότι τα air condition πρέπει να μπήκαν το 87 στην Ελλάδα. Οπότε όταν μπήκαν, από το 85. Δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση από τότε. Καμία, απολύτως. 35 χρόνια ήταν το ίδιο σύστημα κλιματισμού. Άρα μιλάμε για ένα σύστημα κλιματισμού το οποίο είναι και απαρχαιωμένο. Ναι. Και αυτό είναι και ο λόγος που ο διαγωνισμός ο οποίος προκήρυξε το ΣΕΦ για τον κλιματισμό αφορά τρεις μονάδες και όχι μία. Δηλαδή δεν είναι μία ενιαία μονάδα, είναι στην ουσία τρεις μονάδες που παράγουν. Ενοποιούνται κατά κάποιο τρόπο για να παράξουν το έργο της καλύτερης θερμοκρασίας μέσω mm-hmm. της άλλα. Mm-hmm. Και γενικά στους χώρους της. Δεν είναι μία ενιαία μονάδα, είναι τρία κομμάτια, τρία διαφορετικά μέρη του κλιματισμού που θα πρέπει να τοποθετηθούν. Ναι, και αυτό, και αυτό παίρνει μπάλα, βέβαια, όπως το ξέρουμε και από τα γραφεία μας και από τα σπίτια μας, αν είναι τόσο παλιά η κατασκευή, έχει και μεγαλύτερη χρέωση, έτσι. Βέβαια. Όλα αυτά είναι. Για να πούμε λίγο δύο πράγματα για την ιστορία. Ναι. Τώρα λοιπόν ξεκίνησε στα τέλη του 2023, όταν πια είχε φανεί ότι η Ελλάδα θα πάρει το προελπιακό τουρνουά και αυτό θα γίνει στο ΣΕΦ. Mm-hmm. Τότε λοιπόν, όταν το Υπουργείο Αθλητισμού, μετά από ενώσει το Υπουργείο Οικονομικών, ενέκρινε το κονδύλι για να πει το κλιματισμό, το ΣΕΦ έπρεπε να προκηρύξει ένα διεθνή διαγωνισμό για αυτήν την ιστορία. Το προκήρυξε ένα διαγωνισμό, ο οποίο η σύνταξη του μόνο είχε περίπου διάρκεια 2 μηνών, γιατί έπρεπε να έχει όρους για ένα διεθνή διαγωνισμό. Με όλα τα κριτήρια και τα στάνταρ που προβλέπονται. Ο διαγωνισμός βγήκε στον αέρα το Φεβρουάριο και μετά από 2 μήνες έκλεισε, έτσι το πρώτο στάδιο. Όμως, στην πρώτη φάση που είναι ο διαγωνισμός, κηρύχθηκε άγωνος γιατί 5 υποψήφοι για να πάρουν το έργο ήταν με ιδιωτικός διαγωνισμός και οι 5 λοιπόν πλευρές που κατέθεσαν πρόταση
φακελό του ήταν λιπέθατο και στι πέντε πλευρέ. Με αποτέλεσμα η πρώτη φάση του διαγωνισμού να κληθεί άβολη και να γίνει στην ουσία μια επανεκκίνηση του διαγωνισμού το Μάιο. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να μείνει ένα δίμηνο στον αέρα, όπω προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για του διαγωνισμού στην κάτω δημόσιο. Άρα στην ουσία ήταν Μάιο και Ιούνιο. Αυτό λοιπόν ήταν ο λόγο που αργοπόρησε όλη αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Η δεύτερη φορά που έγινε ο διαγωνισμό λοιπόν υπήρξαν τέσσερι εταιρείε ή τέσσερι πλευρέ, το πιο σωστά, που κατέθεσαν φάκελο για να πάρουν το έργο. Μία από αυτέ κέρδισε διαγωνισμό και την καλύτερη με ευρετική προσφορά. Και τι γίνεται με το που τελειώνει λοιπόν αυτή η ιστορία, οι άλλε τρει πλευρέ πάνε και καταθέτουν ένσταση κατά τη πλευρά που κέρδισε διαγωνισμό. Και τώρα το θέμα έχει πάει στην ΕΑΔΙΣ, είναι μια αρχή δημοσίων τη ΕΠΑΣ, η οποία θα εξετάσει αυτέ τι ενστάσει. Η εκδίκαση των υποθέσεων θα γίνει μέσα στι επόμενε μέρε. Δηλαδή μέχρι το τέλο αυτή τη εβδομάδα, στι αρχέ τη επόμενη, θα συνεδριάσει. Και αυτό που λένε οι νομικοί κύκλοι ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα βγει και απόφαση. Αλλά το θέμα δεν τελειώνει εκεί. Γιατί για να βγει απόφαση, είτε δικαιώσει την πλευρά που κερδίζει διαγωνισμό, είτε δικαιώσει. Ακόμα και αν τη δικαιώσει, οι άλλοι τρεις έχουν δικαίωμα να ξανακάνουν ένσταση για τους λόγους πάλι. Και όλο αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα το μεγάλο έχει να κάνει με τα λεφτά. Γιατί το λέω αυτό. Διότι το κονδύλι αυτό που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Οικονομικών Συνεργασία με το Υπουργείο Αθλητισμού, τη Γενική Γραμματεία, πρέπει να μπει σε μια διαδικασία αξιοποίηση μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αν δεν γίνει αυτό μέχρι το τέλος του 24, τα χρήματα επιστρέφονται στο Υπουργείο Οικονομικών και μετά θέλει πάρα από την αρχή αυτή η διαδικασία. Ναι. Και όλο αυτό έρχεται και δένει με αυτό που φωνάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, γιατί δεν γίνεται κάτι με το ΣΕΦ, γιατί όλο αυτό θα μπορούσε να έχει λυθεί με άλλο τρόπο. Δηλαδή θα μπορούσε με κατά κάποιο τρόπο το Υπουργείο να βάλει κάποιες ρυκλίδες και να μην γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Βεβαίως, όταν γίνονται διαγωνισμοί στο δημόσιο, υπάρχει αυτό το σενάριο. Άρα θα μπορούσαμε να χειλήσουμε έναν τρόπο. Το μπροστά πίσω, ε. Ναι. Θα μπορούσε να είναι γιατί. Τώρα πάμε μια ιστορία η οποία, αν πάμε σε βγει απόφαση στα τέλη του μήνα και πάμε σε νέες ενστάσεις, αυτή είναι μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει και ένα και δύο χρόνια. Ναι. Και όπως μας είπες, εάν δεν αντιληθούν αυτά τα χρήματα μέχρι το τέλος του 24... Αν δεν υπογραφεί σύμβαση ανάμεσα στην εταιρεία και... Σε χάνουμε τώρα, Παύλο. Τώρα ναι. Λέω ότι αν δεν αξιοποιηθούν τα χρήματα, δεν υπογραφεί σύμβαση για να μπει το κονδύλι σε μια διαδικασία αξιοποίησης, θα πρέπει να μετραφούν τα χρήματα του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Με το θέμα του κολυμβητηρίου, τι γίνεται, ρωτάνε εδώ τα παιδιά. Με το θέμα του κολυμβητηρίου έχουν τελειώσει όλες οι μελέτες. Ναι. Απλά το θέμα πλέον έχει μπει στη διαδικασία της χρηματοδότησης. Στην ουσία είναι μια διαδικασία πάλι και εδώ είναι διαγωνισμός για το ποια ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει το έργο. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτό που μένει τώρα είναι επειδή είναι δεδομένα θα υπάρχει και η συνδρομή της πολιτείας όπως έχει σχηματίσει την κατάσταση, δηλαδή της περιφέρειας, στην προκειμένη περίπτωση. Από μένα να δούμε και θα κάνει η περιφέρεια σε τι ποσοστό θα χρηματοδοτήσει το έργο. Γιατί τα οικονομικά της περιφέρειας, όπως αναφέρουν οι άνθρωποι που χειρίζονται τα οικονομικά της περιφέρειας Αττικής, λένε ότι η προηγούμενη διοίκηση άφησε κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες, με αποτέλεσμα οι προϋπολογισμοί για τα προσεχή χρόνια να έχουν μετατεθεί προς τα πίσω και να μπορέσουν να εξορροπήσουν τα δεδομένα. Είχε ακουστεί ποσό. Κοίταξε, εγώ αυτό που ήξερα ότι χρηματοδότησε το έργο με βάση τις μακέτες που υπάρχουν και το κατά προσέγγιση είναι ένα έργο το οποίο ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί μιλάμε για μία πισίνα ανοιχτή, μία πισίνα κλειστή, δύο μικρές πισίνες και βέβαια κάποια άλλα. Γιατί μιλάμε για ένα δάτινο πάρκο, δεν μιλάμε μόνο για το κολυμβητήριο. Ναι. Είναι μια εγκατάσταση συνολική. Μιλάμε πίσω από το Σεύτορα, έτσι. Στην ουσία είναι προς τη μεριά της θάλασσας. Έχω δει τις μακέτες. Είναι... Για όσους έχουν εικόνα από το ΣΕΦ, είναι από την κάτω μεριά. Αν ξέρουν κάποιοι πού είναι το κλειστό που χρησιμοποιείται το handball. Και η Εθνική Ομάδα και ο Ολυμπιακός, αυτό που λένε το μπαλόνι, είναι ανάμεσα αυτό και στο ΣΕΦ, για να καταλάβει κάποιος πού είναι ο χώρος. Ναι. Να απαντήσω μόνο στο φίλο το Σάμροκ, επειδή κάνεις το ρεπορτάζ και το κάνεις εξαιρετικά στο συγκεκριμένο κομμάτι και το ξέρεις πολύ καλύτερα. Λέει, γκρινιάζεται για το ΣΕΦ, λέει ο Σάμροκ, και σας έχουν ευχαριστεί πόσα γήπεδα σε όλα τα αθλήματα. Σε πόσα, δηλαδή, αν το Καραϊσκάκι έχει φτιαχτεί. Σε λιγότερο από 1,5 χρόνο για να μπει για την Ολυμπιάδα από τη στιγμή κατά την οποία όλοι ξέρουμε τι έχει γίνει με το θέμα με το γήπεδο της ΑΕΚ και όλη αυτή την κολυσιεργία η οποία υπήρχε.
Το πρώτο είναι αυτό. Εγώ απλά θέλω να ρωτήσω να μας πει, άμα μπορεί ο φίλος να μας πει ποιο γήπεδο έχει χάρη στον Ολυμπιακό. Ο Ρέντις έχει φτιαχτεί ολοκληρωτικά από τον Εραστέχνη Ολυμπιακό. Το Ρέντις ανήκει στον Ολυμπιακό από τη δεκαετία του 70, ήταν αγορασμένο και μάλιστα δίπλα από το προπονητήριο υπήρχε τότε ένας χώρος που υπήρχαν τα σχέδια τότε του Γουλάδε να φτιαχτεί εκεί γήπεδο ποδοσφαίρου. Όχι, για το κλειστό του Ρέντι λέω. Το κλειστό του Ρέντι προκειμένου δεν ανοίξει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι ένικος κατά κάποιο τρόπο. Πληρώνει στην τέτοιο. Έχει ένα παραχωρητήριο. Τον αξιοποιεί το χώρο σε. Του έχει δοθεί μια. Στην ουσία, σαν ενοικιαστή είναι στο κλειστό του Ρέντι. Ναι, και ο Ολυμπιακός όμως στο ενοικιαστή. Έχει χρήματα για να το φτιάξει το Ρέντι. Μπράβο, αυτό λέω. Δεν είναι δικό του χώρο. Αυτό λέω. Και για να το δέσω γι' αυτό, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για το σεφ, λένε πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού γιατί δεν κάνει κάτι ο Ολυμπιακός. Πώς να πας σε μια εγκατάσταση να κάνει έργα. Όταν η εγκατάσταση αυτή δεν ανοίξει τον Ολυμπιακό, ανοίξει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και εγώ θα κάνω μια ερώτηση υποθετική στον οποιοδήποτε. Αύριο λοιπόν ο Ολυμπιακός, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, δεν τα βρίσκει με το κράτος για να πάρει το ΣΕ. Και εξετάζει μια λύση να φύγει, να πάει να φτιάξει αλλού. Τι θα κάνει, θα κάνει το κράτος στους ψηφισμούς με τα έργα και θα πει το κράτος του Ολυμπιακού επιστρέφουμε τα λεφτά. Όχι. Γιατί αν κάποιος πιστεύει κάτι τέτοιο, πραγματικά είναι θεωρώ μου. Ναι, μάλιστα. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Εννοείται. Τέλος πάντων. Έγινε, Παύλο. Ευχαριστούμε πολύ. Μας άνοιξες τα μάτια και μας έβαλες φως. Καλό μεσημέρι. Στο καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, από το Ρεντάρ μου ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Παύλος Σαχτούρης, ο οποίος το ρεπορτάζ αυτό το έχει πάρα πολύ καλά, όχι μόνο. Είναι εξαιρετικός συνάδελφος και φίλος μας. Έτσι και μας είχε βοηθήσει και πάρα πολύ όταν είχα και εγώ το πρόβλημα με τις εκλογές. Μα για το Καραϊσκάκη να πούμε, προφανώς δεν ανήκει στον Ολυμπιακό, αλλά έχει δοθεί η εκμετάλλευσή του για πόσο, 50 χρονιά. Για 99 χρόνια. Όπως έχει γίνει και στο Παναθηναϊκό και το ΒΑΚΑ, έτσι. Ακριβώς.